Καλημέρα σε όλους σας, ονομάζομαι Γιώργος Ανδρίκος και είμαι δάσκαλος της 5ης Δημοτικού. Προσπαθώ λοιπόν να ταξιδέψω και εγώ με τη σειρά μου πίσω αρκετά χρόνια, τότε που ήμουνα και εγώ στο δημοτικό σχολείο και με προβλημάτιζαν πραγματικά κάποια μικροπράγματα τα οποία άργησα να καταλάβω, μάλλον να τα αποκωδικοποιήσω. Είμαι σήμερα λοιπόν μαζί σας εδώ για να δούμε έτσι μερικά μικρά θέματα στα ελληνικά μας, στη γλώσσα μας, τα οποία εμένα τουλάχιστον ως παιδί με προβλημάτισαν. Θα ξεκινήσω παίρνοντας ουσιαστικά ένα απλό ουσιαστικό, ένα ουδέτερο. Θα πάρω τη λέξη τραπέζι. Όπως θα κλείνω τη λέξη αυτή, θα παρατηρήσω το εξής. Το τραπέζι του τραπεζιού το τραπέζι τραπέζι. Εδώ να θυμηθούμε παρακαλώ όλοι ότι τα ουδέτερα έχουν τρεις πτώσεις ίδιες. Αυτή η οποία διαφοροποιείται είναι ουσιαστικά η γενική. Λοιπόν, θα παρατηρήσω ότι το κομμάτι της λέξης τραπέζ δεν αλλάζει καθόλου την κλίση του. Παραμένει σταθερό. Αυτό λοιπόν το κομμάτι της λέξης που δεν αλλάζει στην κλίση του το ονομάζω θέμα. ονομάζουμε λοιπόν θέμα, για να δούμε. Πολύ σωστά λοιπόν, το κομμάτι της λέξης που δεν αλλάζει στην κλίση ονομάζεται θέμα. Το κομμάτι της λέξης που αλλάζει, ουσιαστικά εδώ είναι το γιώτα, ονομάζεται κατάληξη. Τι ονομάζουμε λοιπόν κατάληξη, για να δούμε. Πολύ ωραία. Κατάληξη λοιπόν θα ονομάσουμε αυτό το κομμάτι της λέξης, το οποίο αλλάζει. Το τελευταίο γράμμα του θέματος το ονομάζω χαρακτήρα. Τι ονομάζω λοιπόν χαρακτήρα, η ερώτηση είναι για σένα. Δεν είναι η ερώτηση πολλών εκατομμυρίων, δεν έχει σημασία, αλλά μπορεί πραγματικά να μου τη δώσει τώρα. Την περιμένω. Πολύ ωραία λοιπόν, το έχουμε. Χαρακτήρας είναι το τελευταίο γράμμα του θέματος. Φαντάσου λοιπόν τώρα ότι αυτό θα μου σταθεί εκπληκτικά χρήσιμο στο εξή. Θα τα κρατήσω για να τα βλέπω και θα πάρω ένα ρήμα θα ξεκινήσω να πάρω το ρήμα. Θέλει το ρήμα τρέχω. Σου αρέσει. Είσαι παιδί και σου αρέσει να τρέχει. Οπότε νομίζω ότι είναι το ρήμα σου. Το βλέπω στα μάτια σου. Πρόσεξε με λοιπόν. Θα πάρω το ρήμα τρέχω. Αυτό που θα πρέπει να προσέξει είναι ότι η σειρά που θα γράψω του χρόνου δεν είναι πιθανώ η σειρά που σου ζητιέται να κάνει χρονική αντικατάσταση. Το γιατί θα του γράψω έτσι θα το δει αμέσω τώρα. Θα ξεκινήσω λοιπόν με πρώτον τον Ενεστώτα για λόγους οικονομίας χώρου. Καταλαβαίνεις, δεν θα γράφω ολόκληρους τους χρόνους. Θα ακολουθήσει ο παραθετικός και αμέσως μετά ο μέλλοντας εξακολουθητικός. Αυτοί οι τρεις χρόνοι θα προσέξεις ότι έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Θα το δούμε σε λίγο. Ακριβώς το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στην ενεργητική και στην παθητική φωνή. Αυτό είναι κάτι όμως που θα δούμε αμέσως. Ακολουθεί ο αόριστος, εδώ, όπω βλέπει, άφησα ένα μικρό χώρο να μεσά του. Δεν τα πολύ πάνε και καλά, λένε αυτοί μεταξύ του. Θα δείξουμε στον δρόμο. Θα φανεί, δεν μπορεί αυτό. Αόριστο θα ακολουθήσει ο μέλλοντα στιγμιαίο, ο παρακείμενο, ο υπερσυντέλικο και ο μέλλοντα συντελεσμένο. Αν λέγανε μέχρι τώρα ότι οι γιατροί δεν κάνουν καλά γράμματα, θα σου πω ότι πολλέ φορέ δεν κάνουν και οι δάσκαλοι καλά γράμματα. Οπότε αυτό νομίζω ότι είναι ένα κλασικό παράδειγμα. Εύχομαι να περνά καλά. Συνεχίζουμε. Θα πάρω λοιπόν το ρήμα τρέχω. Μην ξεχνάμε. Θέμα, κατάληξη, χαρακτήρα. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τι θυμάστε από τα προηγούμενα. Τρέχω. Αφήνω λίγο χώρο για την κατάληξη, όπω βλέπει ο παρατατικός θα πάρει μπροστά του ένα γραμματάκι, το ε. Αυτό το γράμμα λοιπόν δεν ανήκει ουσιαστικά στο θέμα. Αυτό το γράμμα είναι αύξηση. Μπαίνει μπροστά και κάτι συνέβη στο παρελθόν. Και τώρα θα μου πεις, Γιώργο, αυτό γίνεται παντού. Η απάντηση είναι όχι. Δεν έχουν όλα τα ρήματα αύξηση. Κάποια έχουν εσωτερική αύξηση. Εμεί λοιπόν τώρα στο τρέχο, να γυρίσουμε εδώ πέρα γιατί έχουμε και πολύ λογά βλέπει. Εδώ λοιπόν εμεί στο τρέχο θα πάμε και θα πούμε ότι ε, έτρεχα.